Η άμβληση των αρνητικών οικονομικών, πολιτικών και νομικών επιπτώσεων απότοκο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας αλλά και των αντίμετρων της Ρωσίας, συνέπειες οι οποίες ήδη αφήνουν έντονα το στίγμα τους στην κυπριακή οικονομία, απασχόλησαν αποκλειστικά την έκτακτη διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συμμετείχαν οι υπουργοί οικονομικών, ενέργειας, μεταφορών, άμυνας, υγείας, οι υφυπουργοί τουρισμού, καινοτομίας και παρά το πρόεδρο, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αποφασίστηκε η σύσταση δύο διυπουργικών επιτροπών που θα παρακολουθούν την πορεία της κατάστασης και θα αποφασίζουν με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Η προσοχή βρίσκεται στραμμένη και στις Βρυξέλλες και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανές δημοσιονομικές χαλαρώσεις που θα επιτραπούν στα κράτη-μέλη. Στην περίπτωση της Κύπρου, προβληματισμός και η ανησυχία εντοπίζονται κυρίως σε τρεις τομείς. Στην ηλικιώδη άνοδο που καταγράφεται στις τιμές της ενέργειας, σε προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν στην εφοδιαστική αλυσίδα κυρίως από την έλλειψη σιτηρών και στο πλήγμα που θα δεχθεί η τουριστική βιομηχανία, το οποίο δεν εντοπίζεται μόνο στη ρωσική και ουκρανική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή στο σύνολό της εξαιτίας της περαιτέρω αύξησης των πληθωριστικών πιέσεων που δέχονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Για το θέμα του τουρισμού, αξιολογούνται κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, έτσι ώστε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την απώλεια των Ρώσων και των Ουκρανών τουρίστων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, μελετάται η παροχή κινήτρων σε τουριστικούς πράκτορες, ενώ ετοιμάζεται σχέδιο προσέλκυσης τουριστών από άλλες αγορές για αναπλήρωση των απολειών. Οι χώρες που προσανατολιζόμαστε είναι φυσικά οι χώρες της Ευρώπης και η Μέση Ανατολή. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου να κάνουν ως βάση το λιμάνι της Λεμεσού. Σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, η κυβέρνηση εξετάζει να αγοράσει ποσότητες ζωοτροφών με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων. Ενώ καθησυχαστικός για ενδεχόμενες επιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα υπήρξε στην ενημέρωσή του ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου. Η Λευκοσία παρακολουθεί και τις κινήσεις της Άγκυρας σε ό,τι αφορά το ζήτημα συμμετοχής στις κυρώσεις κατά της Μόσχας και ειδικότερα εάν θα προχωρήσει το κλείσιμο του εθνικού εναέριου χώρου της αεροσικά αεροπλάνα. Αξιολογούμε τόσο το ενδεχόμενο να προκύψει οποιαδήποτε εργαλειοποίηση από πλευράς της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς, κάτι το οποίο εφόσον γίνει διατηρούμε, όπως έχουμε πει, την επιφύλαξή μας και το δικαίωμά μας για αναθεώρηση της απόφασης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούς Σαβούσογλου κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι η Τουρκία θα διατηρήσει ανοιχτό τον εναέριο χώρο της για ρωσικά αεροπλάνα. Η Κυπριακή Δημοκρατία διευκρινίζει ότι πτήσεις για επαναπατρισμό Ρώσων υπηκών για ανθρωπιστικούς σκοπούς επιτρέπονται. Το απόγευμα αναχώρησε από το αεροδρόμιο Λάρνακας πτήση του κρατικού αερομεταφορέα της Ρωσίας για επαναπατρισμό Ρώσων και Λευκορώσων υπήκων. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία απασχόλησαν εξάλλου και την χθεσινοβραδινή σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου με τους πολιτικούς αρχηγούς να λαμβάνουν ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα μέτρα που προσανατολίζεται να λάβει η κυβέρνηση και να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις.